Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Μπίπε Μπίπε εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση του Zoogla.gr. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Δημήτρης Δήμας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Μέχρι τις 4.30 μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε να συζητήσουμε αυτοκινητικά θέματα και όχι μόνο. Όπως το κάνουμε άλλωστε και σε κάθε εκπομπή. Όμως πάμε γρήγορα. Τώρα που μιλάμε, 4 και 10 πρώτα λεπτά, να δούμε τι κίνηση έχει στους δρόμους της Αττικής. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά. Τρία μέρη θα δούμε, να σας πω έτσι, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Σύνταγμα, Κηφισίας, Λεωφόρο Κηφισίας και Εθνική Όδος. Έχουμε βεβαίως και από εκεί και πέρα και θέματα και βίντεο να σας δείξουμε, να τα σχολιάσουμε. Περίεργα, τρελά και παλαβά και από τους ελληνικούς δρόμους. Θα δείξουμε και αυτό το ελληνικό super car που λέμε με το Δημήτρη το Κορέ. Του Κορέ, το οποίο πήγε, βρέθηκε στην Πάτρα και ανέβηκε γύρω στα 200 σκαλιά. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής τα επόμενα λεπτά που ακολουθούν. Πάμε όμως να δούμε την κίνηση, να ξεκινήσουμε με την κάμερα η οποία βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Τη βλέπετε αυτή τη στιγμή, ζωντανή εικόνα, πολύ λίγα τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν γύρω από την πλατεία, μπροστά από την Βουλή. Ούτε ταξί θα έλεγα, είναι πάρα πολύ η ζέστη. Γενικότερα χθες και σήμερα οι θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές. Και φανταστείτε τώρα να έχετε το αυτοκίνητό σας, να το έχετε αφήσει στον ήλιο παραδείγματος χάρη και να είστε αναγκασμένοι να το πάρετε και να μετακινηθείτε. Ζαλίζεσαι, κάνεις το καλό που έχουμε να κάνουμε όλοι. Να μην, αν γίνεται, να μην κυκλοφορούμε το αυτοκίνητό μας, γιατί είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή από την πολύ ζέστη πέφτεις, σούρκονται ζαλάδες. Και κυρίως η μεγάλη σε ηλικία, ή αλλιώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το air condition, που και αυτό μία θα πιαστεί το χέρι σου, μία θα πιαστεί η μέσο, γιατί θα είσαι δρομένος και θα καταγράψεις με το αυτοκίνητο, έχει χίλια δύο πράγματα. Πάμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, εκεί που είναι και το κολέγιο Αθηνών, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν έχει κίνηση, είτε στο ρεύμα προς τα βόρεια προάστια, είτε στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την Αθήνα. Το ρεύμα προς την Αθήνα είναι, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, είναι η δεξιά πλευρά. Η αριστερή πλευρά είναι τα αυτοκίνητα τα οποία και τα οχήματα που κινούνται προς τα βόρεια προάστια, Μαρούσι, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Πολύ φυσιολογική κίνηση, πολύ χαμηλή η ροή των αυτοκινήτων. Απολύτως λογικό άλλωστε στις 29 Αυγούστου τώρα που μιλάμε. Από την επόμενη εβδομάδα η κίνηση σίγουρα θα είναι, σαφώς θα είναι μεγαλύτερη από αυτή όπου έχουμε συνηθίσει και αυτήν την εβδομάδα και τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου οι περισσότεροι Έλληνες τελικά τα κατάφεραν να σε κάποιο φίλο, να από εδώ, να από εκεί. Όλοι λίγο πολύ έχουν καταφέρει να πάνε διακοπές, να ξεκουραστούν λίγο, να ξελαμπικάνουν, γιατί μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, ότι έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται τα πρώτα ραβασάκια της εφορίας. Αχ, αυτή η εφορία τι θα κάνουμε, πώς θα την πληρώσουμε. Και αν δεν έχει την πληρώσει, πάει και έρχεται. Υπάρχουν χιλιάδες, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν έχει να πληρώσει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν δόση δανείου. Τώρα μιλάμε για δάνεια 20, 30, 50, 100 ευρώ. Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα. Θα μου πείτε τι πιο δύσκολα, δεν υπάρχουν άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Άλλο πάλι αυτό. Πού μας έχουν καταντήσει εν έτη 2013. Να κλείσουμε όμως με την εκκίνηση στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται ακριβώς έξω από τα γραφεία του Zoogla.gr. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Βλέπετε ζωντανή εικόνα, βλέπετε και τις επινακίδες λίγο πριν από την γέφυρα της Βαριμπόμπης. Εδώ είναι το 17ο χιλιόμετρο. Όπως βλέπετε στις οθόνες σας, η δεξιά πλευρά, τα αυτοκίνητα τα οποία φεύγουν από την Αθήνα, η αριστερή πλευρά μας δείχνουν τη ροή των οχημάτων όπου κατευθύνονται προς την Αθήνα, προς Μεταμόρφωση, Πειραιά και ούτω καθεξής. Αυτά όσον αφορά και την κίνηση στους δρόμους. Θα ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο θέμα, το οποίο σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι θα δούμε τώρα το αυτοκίνητο του Δημήτρη Κορέ. Το ελληνικό σούπερ κάρ, όπως έχουμε γράψει και στο Zoogla.gr, ένα αυτοκίνητο το οποίο ενώ είναι σούπερ κάρ, δηλαδή έχει συγγνώμη, δυνατός να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ο κινητήρας είναι κινητήρας της Chevrolet, ξέρετε, με τα χιλιάδες κυβικά, 500 και άλογα το συγκεκριμένο. Όμως έχει τη δυνατότητα όμως αυτό το εντυπωσιακό αμάξωμα, το εντυπωσιακό αυτοκίνητο, να ανεβαίνει και σκαλιά. Ναι, καλά ακούσατε, και γι' αυτό πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην Πάτρα για να ανέβει γύρω στα 200 σκαλιά. Για πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και μετά το σχολιάσουμε. ...193 είναι τα σκαλιά της Αγίου Νικολάου, έτσι για να σας βάλω στο νόημα, και η Πατρινή. Φυσικά και όσοι δεν είναι από την
Πάτρα. 505 άλογα και το μοτέρ φοράει τη Corvette Z06. Για να δούμε τι θα καταφέρει. Είδατε φίλες και φίλοι, τελικά κατάφερε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο διαχειρός Δημήτρη Κορέ, Έλληνας. Μου επιτρέπετε να πω ότι είναι τρελό επιστήμονας, γιατί από παιδί και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, με την καλή έννοια βεβαίως, γιατί για να κατασκευάσεις αυτό το μηχάνημα και να έχει αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να έχεις και λίγη τρέλα. Έτσι. Και 7 λίτρα ο συγκεκριμένος κινητήρας, φίλες και φίλοι, το είδατε, τα κατάφερε. Ένα αυτοκίνητο το οποίο φημολογείται ότι ίσως αρχίσει να πωλείται στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες βέβαια, γιατί στην Ελλάδα ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν θα έχει καθόλου πέραση. Πάμε όμως τώρα λίγο να αναπαυτούμε, πάμε λίγο να ταξιδέψουμε, θα έλεγα, λίγο πολύ. Όλοι έχετε ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο, ξέρετε τι σημαίνει business class και ειδικά άμα το αεροπλάνο είναι υπερσύγχρονο και κάνετε υπερατλαντικά ταξίδια, εκεί η θέση business class είναι πάρα πολύ άνετη. Κάπως έτσι κάθεται και κάθονται μάλλον και οι επιβάτες του Audi. Ποιου Audi όμως? Α8, ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Για πάμε να το δούμε και πραγματικά να τρελαθούμε. I will not take the plane. Okay. Απίστευτο, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο με όλες τις ανέσεις, απίστευτες ανέσεις. Δεν σας το κρύβω ότι υπάρχουν μερικά Audi Α8 και στην Ελλάδα, προηγούμενων γενεών βεβαίως, όχι της τελευταίας γενιάς. Ένα αυτοκίνητο που κοστίζει, εντάξει, λίγο πολύ, 150.000 ευρώ, θα έχει ένα Α8 με όλες αυτές τις ανέσεις, τις οποίες είδαμε από τηλεοράσεις, καθίσματα τα οποία ξαπλώνεις, βάζεις τα πόδια σου, έχεις κουμπάκια από εδώ, κλιματισμούς, ό,τι γενικότερα θες να βάζεις στον υπολογιστή σου, να γράψεις, ό,τι θες.
Αλλά αυτά είναι για άλλους, όμως καλό είναι να υπάρχουν για να τα βλέπουμε και κάπως να ονειρευόμαστε. Αν και ένα τέτοιο αυτοκίνητο τώρα δεν σου προσφέρει οδηγική απόλαση. Αυτά είναι αυτοκίνητα για επιχειρηματίες, όπου δεν ξέρουν τι να κάνουν και κάθονται στο πίσω κάθισμα. Εμείς είμαστε και να καθόμαστε στο μπροστά κάθισμα, να το ευχαριστιόμαστε, να ευχαριστιόμαστε βεβαίως την οδήγηση. Πάμε τώρα να δούμε καινούριες τεχνολογίες που αφορούν τη βαφή του αυτοκίνητου. Μην νομίζετε τώρα ότι η βαφή ενός αυτοκίνητου είναι εύκολη υπόθεση. Εκεί πέρα οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα εργοστάσια έχουν κάνει τεράστια βήματα πρόοδου και το επόμενο βήμα το οποίο ακολουθεί είναι ο νέος τρόπος βαφής της Ford. Πάμε να το δούμε και θα σας πω και μετά το τι, πώς και γιατί. Δείτε. This is our paint shop inspection system. We're watching it being used on a F-150 truck here at Dearborn Assembly Plant. Τώρα εδώ θα δείτε μια νέα τεχνολογία βαφής, όπως είπα, αυτοκινήτων, η οποία υπόσχεται όχι μόνο τέλεια αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει ατέλεια στο χρώμα του αυτοκινήτου. Ονομάζεται 3D Dirt Detection. Χρησιμοποιεί, ακούστε τώρα, εδώ είναι το τρελό, 16 ειδικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες λαμβάνουν κατά τη διάρκεια βαφής του αυτοκινήτου χιλιάδες φωτογραφίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι φωτογραφίες μπαίνουν σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, επεξεργάζονται και ανάλογα βλέπουν το βάθος, αν μπορούμε να πούμε, του χρώματος της βαφής και πέφτει περισσότερο χρώμα, λιγότερο, για να υπάρχει ομοιόμορφη βαφή σε όλο το αυτοκίνητο και να βγει ένα αυτοκίνητο τέλεια, τέλεια, τέλεια βαμμένο. Ακούστε τώρα, τρισδιάστατη βαφή αυτοκινήτου. Τι άλλο πραγματικά θα ακούσουμε, αυτό τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Δείτε. Spend 70% of their time searching the vehicle over, maybe finding something, maybe not. Now they're able to focus 90% of their time on polishing the vehicle and making sure that it meets our standards for quality. We've already seen incredible improvements in the surface finish quality over our competitors. Our goal is to expand this to as many plants as possible. Εδώ είδατε και προηγουμένως τη γραμμή παραγωγής, φίλες και φίλοι, της Ford στη Νέα Αμερική και είδαμε pick-up αυτοκίνητα. Να σας πω κάτι, πολλοί ίσως δεν το γνωρίζετε. Τα αγαπημένα αυτοκίνητα τα οποία επιλέγουν για αγορά οι Αμερικάνοι, δηλαδή άμα βάλουμε τις πωλήσεις των αυτοκίνητων στην Ελλάδα, λέμε πρώτο σε πωλήσεις μπορεί να είναι το Toyota Yaris, το Volkswagen Polo. Στην Αμερική τα δύο πρώτα σε πωλήσεις αυτοκίνητα κάθε μήνα συνήθως, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, είναι το πρώτο είναι το Ford που είδατε, το pick-up σειρά F. Το δεύτερο είναι το Chevrolet Silverado και αυτό pick-up. Το τέταρτο, πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Dodge Ram. Δηλαδή, στις πέντε πρώτες θέσεις, τρία αυτοκίνητα pick-up. Οι άνθρωποι το παίρνουν και για επιβατικό, το παίρνουν γιατί είναι χομπίστες, βάζουν πάνω τα πράγματά τους. Σε όλα αυτά τα pick-up τα αμερικάνικα, να ξέρετε, είναι υπερχλειδά. Τα μπαίνεις μέσα, ντρέπεσαι να πατήσεις. Πολυτέλεια ποιότητα κατασκευής απίστευτη. Μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμα και 6 επιβάτες. Καλά, ακούσατε, 3 μπροστά, 3 πίσω. Οπότε, πληκτρολογήστε όμως λίγο στο ίντερνετ, γιατί είστε και του ίντερνετ. Πατήστε Ford σειρά F ή Chevrolet Silverado Dodge Ram νέα γενιά και θα καταλάβετε τι είναι αυτό το οποίο σας λέω για να πάρετε και μια ωραία γεύση. Πάμε τώρα, επειδή μιλήσαμε για τεχνολογία, πάμε να δούμε και κάτι. Βέβαια, οι λέτες του αυτοκινήτου θα ξενερώσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει η τεχνολογία τρέχει. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά την Nissan, η οποία επεξεργάζεται το project αυτοκίνητο το οποίο κινείται μόνο του. Κάθεσαι εσύ με αναχθός και χάει και το αμάξι πάει μόνο του. Εντάξει, ξενέρωμα είναι, αλλά θα τα δούμε και αυτά. Nissan announced Tuesday plans to have commercially viable autonomous drive vehicles on global roads by 2020. 80 vehicles allow autonomous travel. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνται εντελώς μόνα τους. Να πω ένα απλό παράδειγμα, το αυτοκίνητο της Google, το οποίο κινείται μόνο του. Εδώ βλέπουμε διάφορα πλάνα και η Nissan, να σας πω ότι έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2020, σε 6 χρόνια δηλαδή, 6,5 χρόνια και κάτι, θα έχει λανσάρει στην αγορά τα πρώτα αυτοκίνητα αυτόνομης οδήγησης, τα οποία δηλαδή δεν θα χρειάζεται εσείς να κάνετε απολύτως τίποτα. Θα βάζετε τον προορισμό και αυτό θα σας πηγαίνει μόνο του. Απίστευτο και όμως, τι να πω, ιαπωνικό. Ναι, ιαπωνικό. Βέβαια και άλλες εταιρείες έχουν τέτοιες τεχνολογίες, όμως εδώ τώρα θα δούμε και σε λίγα δευτερόλεπτα και το αυτοκίνητο το οποίο κινείται μόνο του. Να σας πω έτσι κάποιες λεπτομέρειες ότι πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή υπάρχουν παντού κάμερες πέριξ του αυτοκινήτου και διάφορα ραντάρ με αισθητήρες
και από εκεί και πέρα με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή το αυτοκίνητο και διαβάζει το δρόμο, διαβάζει τα όρια ταχύτητας, άρα δεν θα έχετε το φόβο που μη σας έρθει καμία κλίση από κάποια φωτογραφική κάμερα. Εδώ βλέπουμε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο στρίβει, κάνει λιγμούς, φρενάρει με ακρίβεια, με ασφάλεια, όλα τα έχει. Και εδώ δείτε τον άνθρωπο, όπου δεν κάνει απολύτως τίποτα, κάθεται απλώς και απολαμβάνει τη θέα. Nissan is working with institutions such as Oxford, MIT, Stanford, and the University of Tokyo on next-generation development. Executive Vice President for R&D, Mitsuhiko Yamashita, says the autonomous drive vehicle will only become more intelligent. I think the vehicle has a very high potential. What we can do from this now is accumulating more knowledge, or more negotiation with all the traffic conditions, and the vehicle become smarter and smarter, you know, as we accumulate those kind of the knowledge and our database, probably. So this has a big potential. Autonomous drive vehicles. Είδατε εδώ, φίλες και φίλοι, πετάγεται ένας πεζός στο αυτοκίνητο, καταλαβαίνει, διαβάζει και απέφυγε το εμπόδιο. Εδώ σταματάει μόνο του. Ξεκινάει μόνο του. Τεχνολογίες απίστευτες, οι αυτοκινητομηχανές εξελίσσουν πράγματα τα οποία μπορεί να μας φαντάζουν ότι βλέπουμε ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θα κλείσουμε λίγο την εκπομπή, θα δείξουμε δύο βίντεο, γιατί οι αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι εντυπωσιακοί, αλλά οι αγώνες έχουν πάντοτε και τα απρόοπτά τους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, είχαμε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε ράλι, WRC. Την παρθενική του νίκη κατάφερε να πάρει ο Ντάνι Σόρντο με Citroën DS3, όμως στον αγώνα αυτό ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ο Σεμπαστιάνος Γιέ με Volkswagen Polo, είχε τη στιγμή του, είχε την έξοδό του. Πάμε να δούμε την έξοδο, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα το πλήρωμα. Yeah, we had a difficult start on the first stage after 2Ks. We didn't expect a humid part on the breakpoint and then we went straight and it hit a bit. Τώρα εδώ βλέπουμε την επαφή. Αυτός είναι ο οδηγός της Volkswagen, Σεμπαστιάνος Γιέ, ο οποίος είχε την έξοδο. Πάνε τα δέντρα, τα κατέστρεψε, αλλά κατέστρεψε ταυτόχρονα και την εμπρός ανάρτηση του Polo. Δεν κατάφερε να την επισκευάσει και έμεινε εκτός. Βασικά έμεινε και πρώτος στην βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Και από τον Σεμπαστιάν Οζιέ πάμε στον Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος και αυτός είχε την στιγμή του σε αγώνα του πρωταθλήματος FIA GT3. Ο Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος φέτος τρέχει σε επιλεγμένους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, αλλά από το 2004 θα τρέχει σε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, γιατί η Citroën έχει ανακοινώσει ότι θα λαμβάνει μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Πόσα ακόμα πρωταθλήματα να πάρει αυτός ο Λεμπ? Είχε σαρώσει 7-8 πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει συνεχόμενα, και γενικότερα ένας οδηγός που όποτε τον βλέπεις, αν όλα πάνε καλά, είναι συνήθως πηγαίνουν καλά δηλαδή, είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει. Είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ανταγωνισμό. Και αυτό μπορεί να το καταλάβουν και οι θεατές όταν πηγαίνουν σε ειδικές διαδρομές και τον βλέπουν, καταλαβαίνουν, και να μην ξέρεις και πολλά από αγώνες, καταλαβαίνεις τη διαφορά σε σχέση με τους άλλους οδηγούς. Αυτός πηγαίνει, λες και πηγαίνει πάνω σε γραμμές, και οι υπόλοιποι όλο και κάπου θα το χάνουν. Ράλι είναι αυτό. Ο Λεπ τώρα όμως σε αγώνες
σε αγώνα που έτρεξε με McLaren για αγώνα του Fiat GT3, είχε τη στιγμή του, διότι η McLaren την ώρα που οδηγούσε πήρε φωτιά. Δεν την έχουμε τη φωτιά. Τη χάσαμε τη φωτιά. Πάει φωτιά. Αφού πάει φωτιά, πάει και η εκπομπή μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, εκπομπή μπιπ, έφτασε στο τέλος της. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στη διαδικτυακή τηλεόραση του Ζούγκλα. Ακολουθεί η Κατερίνα Νινιού με τις τελευταίες αθλητικές εξελίξεις. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη. Γεια και χαρά.